Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε αλάδωτη πίτσα για την νηστεία. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά και δύο κουταλάκια ζάχαρη. Σε 500 ml χλιαρό νερό. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Προσθέτουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ένα κουταλάκι αλάτι και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Όταν είναι έτοιμη, τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε για περίπου μία ώρα να φουσκώσει. Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε τα λαχανικά μας. Χρησιμοποιούμε όποια υλικά θέλουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή. Πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Περνάμε από τον τρίφτη το νηστίσιμο τυρί. Δουλεύουμε την ζύμη ελαφρώς. Την χωρίζουμε σε δύο μέρη, τα ανοίγουμε σε φύλλα σε αντικολλητικά χαρτιά Τα τοποθετούμε σε ταψιά, εμείς απλώσαμε σάλτσα ντομάτας Ρίγανη Βασιλικό Καραμελωμένα κρεμμύδια Πιπεριές Φρέσκα μανιτάρια Ελιές Ντοματίνια Και νηστίσιμο τυρί Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει η ζύμη. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία και καλή ανάσταση!